Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Μια σοκαριστική σκηνή έρχεται για να κόψει την ανάσα. Ο Δημήτρης και η Άννα θα έρθουν αντιμέτωποι με μια αυτοκτονία που θα τους αλλάξει τη ζωή. Από τη στιγμή που η Άννα αποφυλακίστηκε, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Το αχτύπητο αυτό δίδυμο κάνει τα πάντα για να φτάσει στην άκρη του νήματος. Θα ανακαλύψουν τον δολοφόνο του Άγγελου, ακόμη και αν χρειαστεί να κινδυνεύσουν ξανά. Ο Σταύρος ανακαλύπτει πως συνεργός τους παραποιεί τα αποτελέσματα των DNA τεστ. Ο Δημήτρης και η Άννα όμως είναι ένα βήμα μπροστά και καταδιώκουν τον περίεργο αυτόν άντρα που σκότωσε τον Άγγελο. Η καταδίωξη ξεκινά και ο άντρας αισθάνεται το απόλυτο κενό. Το μόνο που ξέρει είναι πως δεν θέλει να πάει στη φυλακή. Βέβαια από τη στιγμή που τον πιάσουν, δεν γλιτώνει το κελί. Έτσι γεμάτος φόβο και απόγνωση ορμά πάνω σε ένα φορτηγό που τρέχει με ηλιγκώδη ταχύτητα. Ο Δημήτρης και η Άννα βλέπουν τη συγκεκριμένη αυτοκτονία με τα μάτια τους και παγώνουν. Αν ήμ μπορεί να αντιδράσουν, οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας συγγνώμη από τον Σταύρο. Εκείνος φυσικά εξαλώς, ορμά και τους φωνάζει ανεύθυνος. Η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου και το ζευγάρι βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων ξανά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.